Τεράστιες ελλείψεις σε δομές που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες στους πολίτες θα δημιουργήσει η οριζόντια περικοπή προσωπικού χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, προκειμένου να μειωθεί κατά 15.000 έως το 2015 ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, αποφεύγοντας τις απολύσεις, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ο Υπουργός προτείνουν τη δραστική μείωση έως μηδενισμό των συμβασιούχων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα τα επόμενα χρόνια, τη μη ανανέωση όσων συμβάσεων λήγουν και την αυστηρή τήρηση των προσλήψεων με βάση την αναλογία μία πρόσληψη σε κάθε 10 αποχωρήσεις. Καταρχήν, εμείς στην ΑΔΔΗ πρέπει να σας πω ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους απολύσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το άρθρο το οποίο υπόθηκε για τις 15.000 απολύσεις με αντισταθμιστικά μέτρα είναι ένα άρθρο το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους, διότι εδώ μιλάμε ότι για την αποδόμηση της των δημοσίων υπηρεσιών. Είμαστε αντίθετοι στην αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών. Εμείς στην ΑΔΔΗ απαιτούμε και διεκδικούμε μία πολιτική η οποία θα έχει πρόγραμμα και θα έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο βασικά. Θα πρέπει να διασφαλιστούν όλα τα κοινωνικά αγαθά και οι κοινωνικές υπηρεσίες, διότι όπως καταλαβαίνετε τα δύο τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Κοιτάξτε, τα μέτρα το ότι να φεύγουν 10 υπάλληλοι και να παίρνουν έναν υπάλληλο, ας πούμε, και να προσλαμβάνεται ένας υπάλληλος, και αυτό δεν νομίζω να είναι κάτι το σωστό. Όπως είπαμε, όταν έρχεται η Τρόικα, πάντα ακούμε διάφορα μέτρα. Απολύσεις, εφεδρίες κτλ. Όλα αυτά, και το είπαμε και άλλες φορές, ότι το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2 έχουν αποτύχει εχτρά. Η αποτυχία του μνημονίου την καταλαβαίνουν και την βλέπουν όλοι. Δυστυχώς όμως συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Ο φόβος αυτός απέναντι στους εργαζόμενους που τόσα εδώ και δύο χρόνια μας έχουν με έναν φόβο να ζούμε, είναι μια λανθασμένη πολιτική που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ζητούμε ανάπτυξη και ζητάμε ανάπτυξη που θα πρέπει επιτέλους εδώ στην Ελλάδα αυτό να το δούμε λίγο διαφορετικά. Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει πάνω από τα προβλήματα γενικά όλων των Ελλήνων εργαζομένων, πέραν είναι στην ΔΥΓΕΣΕ, είμαστε όλοι Έλληνες πολίτες. Και θα πρέπει όλα τα προβλήματα να τεθούν επιτάπητος για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την οικονομική κρίση, η οποία όχι μόνο είναι μια κρίση η οποία είναι οικονομική, αλλά μας εξαθλιώνει και κοινωνικά.